Έντονες αμφιβολίες και προβληματισμό συνεχίζει να δημιουργεί η απόφαση της Φόφης Γεννηματά να απομακρύνει από την κοινοβουλευτική ομάδα της Δημοκρατικής Συμπαράταξης τον κύριο Θεοχαρόπουλο, αφού δεν πρόκειται για έναν απλό βουλευτή, αλλά για τον επικεφαλής ενός από τους εταίρους του κινήματος αλλαγής, ο οποίος μάλιστα εξέφρασε τις ίδιες περίπου απόψεις που εξέφρασε και ο Γιώργος Παπανδρέου μέσα από σχετική συνέντευξή του. Για το Σωκράτη Ξενίδη, οι τακτικές της κυρίας Γεννηματάς πρόχνουν περισσότερο κόσμο στην έξοδο του κινήματος αλλαγής, ενώ εξέφρασε αναλυτικά και τις θέσεις του κινήματος Δημοκρατών Σοσιαλιστών τόσο για τη συμφωνία των Πρεσπών, όσο και για τα γενικότερα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής. Στην απορία άξιων κάποιες επιλογές της κυρίας Γεννηματά, η Δημάρ και ο πρόεδρος, ο κ. Θεοχαρόπουλος, είναι εταίρος του Κινάλ. Και η απόφαση της Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Κινάλ, της κυρίας Γεννηματά, μάλλον του σχήματος που υπήρχε πριν το κίνημα αλλαγής, σίγουρα δημιουργεί ένα μείζον ζήτημα, δηλαδή του κατά πόσον γίνονται σεβαστές οι απόψεις των χώρων οι οποίοι έστω και μειοψηφικά συμμετέχουν στο κίνημα αλλαγής. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά από την ειδησιογραφία ότι πριν εκφραστεί ο κ. Θεοχαρόπουλος για την συνθήκη των Πρεσπών, για τη συμφωνία των Πρεσπών, υπήρξε μια συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής της Δημάρ. Συνεπώς ο κ. Θεοχαρόπουλος εξέφρασε τη συλλογική απόφαση ενός εταίρου του κινήματος αλλαγής. Η απόφαση της κυρίας Γεννηματά να τον διαγράψει στην κοινοβουλευτική ομάδα εξαιτίας έκφρασης αυτής της θέσης δημιουργεί και σε εμάς ως έναν άλλον εταίρο, το Κίνημα Δημοκρατών Σοσιαλιστών, ερωτηματικά σε σχέση και με τη λογική της και με την ορθότητά της. Με λίγα λόγια, πολύ φοβούμαι ότι αυτή η επιλογή της κυρίας Γεννηματά έρχεται να ρίξει νερό στο μήλο του κυρίου Τσίπρα, ο οποίος προσπαθεί με κάθε τρόπο να μας πείσει ότι επίκειται αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού. Η κυρία Γεννηματά σμπρώχνει αυτούς οι οποίοι ενδεχομένως να διαμορφώνουν μια διαφορετική άποψη προς την έξοδο. Και αυτό και συρρυκνώνει αυτόν τον συγκεκριμένο πολιτικό χώρο, αλλά αφήνει και ανέκφραστο μεγάλο κομμάτι των πολιτών, οι οποίοι ακολουθούν τους μικρότερους πολιτικούς σχηματισμούς. Δυστυχώς δεν μπορώ να προβλέψω αυτό το που θα βγάλει. Ελπίζω μόνο να μην δικαιώνουμε κάθε μέρα με αυτές τις επιλογές τον κύριο Τσίπρα. Άποψη εξέφρασε και ο πρόεδρος του κίνημα Σοσιαλιστών, ο κ. Παπανδρέου, αλλά δεν έχει δικαίωμα ψήφου στη Βουλή. Θεωρείτε ότι υπάρχει θέμα διαγραφής και του κ. Παπανδρέου αυτή τη στιγμή με αυτό που εξέφρασε, ότι είναι θετικό στην ψήφιση των Πρεσπών? Ο κ. Παπανδρέου έδωσε μία πολύ αναλυτική συνέντευξη και με πάρα πολύ σαφήνεια εξέφρασε την άποψή του. Η άποψή του δεν ήταν ένα ναι σε όλα στη Συμφωνία των Πρεσπών. Αυτό το οποίο είπε ο κ. Παπανδρέου είναι ότι θα πρέπει, καλό θα ήταν να λύσουμε με ειρηνικό τρόπο, με μια συμφωνία δηλαδή, τα ζητήματά μας με την γείτονα χώρα. Είπε όμως ότι δυστυχώς αποδεικνύεται ότι υπήρχαν πάρα πολλά σημεία σε αυτή τη συμφωνία τα οποία θα μπορούσαν να είναι πολύ καλύτερα για τη χώρα μας. Αυτό είναι το πραγματικό νόημα της τοποθέτησης του κυρίου Παπανδρέου. Νομίζω ότι αυτή η τοποθέτηση είναι μια πολύ ρεαλιστική, πολύ προσεγμένη και αν θέλετε και μια ιδιαίτερα πατριωτική άποψη, διότι αυτό το οποίο λέει ο κύριος Παπανδρέου και λέμε και εμείς σαν κίνημα Δημοκρατών Σοσιαλιστών είναι ότι η Ελλάδα θα πρέπει το διάστημα αυτό να ρίξει όλη της τη δύναμη διπλωματική, οικονομική και οτιδήποτε άλλο είδους σε αυτά τα οποία διαδραματίζονται στην προσανατολάς μας, κλείνοντας μέτωπα τα οποία διατηρούν μία κατασπατάληση δυνάμεων από πλευράς της χώρας μας σε διπλωματικό και ουσιαστικό επίπεδο. Συνεπώς, για μένα, έτσι όπως σας το προσεγγίζω, όχι απλά δεν τίθεται ζήτημα μη συμφωνίας των δηλώσεων του κ. Παπανδρέου με αυτό το οποίο πρέπει να εκφράζει ο ενιαίος φορέας της κεντροαριστεράς, αλλά πολύ περισσότερο είναι η άποψη η οποία προβάλλει αυτός ο πολιτικός χώρος. Άλλωστε μην ξεχνάτε ότι ο κ. Παπανδρέου είναι και ο γραμματέας του τομέα εξωτερικών του κινήματος αλλαγής.
Και ο κ. Κρεμαστινός εξέφρασε θετική άποψη για τις Πρέσπες και έγινε ένας χαμός μέσα στο κοινάλ. Με τη λογική που επικρατεί αυτή τη στιγμή στο κοινάλ, είναι ένας κεντροαριστερός χώρος έτσι όπως το τοποθετείτε? Πολλά μπορεί να πει κανείς, και αρνητικά και θετικά. Κρατώ αυτό το οποίο μας ενδιαφέρει περισσότερο θετικά, το ότι δηλαδή για πρώτη φορά επιμέρους κινήσεις, κόμματα, πρόσωπα που προέρχονται και υπηρετούν τον χώρο της κεντροαριστεράς προσπαθούν να λειτουργήσουν συλλογικά και όχι στα πλαίσια ενός αρχηγικού κόμματος. Αυτό είναι το μεγάλο κέρδος και αν θέλετε η μεγάλη καλλιέργεια του πολιτικού πεδίου πάνω στο οποίο πιστεύουμε ότι τα επόμενα χρόνια θα ανθοφορήσει ένα πολύ πιο σύγχρονο, δημοκρατικό, σοσιαλδημοκρατικό κόμμα που θα εκφράσει τον κοινό νου στη χώρα μας, που δυστυχώς τα τελευταία χρόνια με την επικράτηση και της κυβέρνησης των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ έχει λείψει τόσο πολύ από το πολιτικό σκηνικό. Οι κινήσεις πάντως της Πρόεδρου του Κινήματος Αλλαγής είναι προφανές πλέον ότι φέρνουν σε αδιέξοδο το εγχείρημα της ανασυγκρότησης του κεντροαριστερού χώρου, δημιουργώντας έντονες αναταράξεις, ανησυχία και προβληματισμό στους εταίρους που αποφάσισαν να συνεργαστούν με το ΠΑΣΟΚ, δημιουργώντας το κίνημα αλλαγής.